Καλό απόγευμα, φίλοι μου. Το σημερινό μας ένθετο Pet Tips είναι πολύ ξεχωριστό, γιατί όπως έχουμε υποσχεθεί από την αρχή, θα καλύψουμε τα πάντα σχετικά με το αγαπημένο μας κατοικίδιο και σήμερα θα μιλήσουμε για τις υπερτροφές για το σκύλο μας. Και συγκεκριμένα κοντά μας σήμερα έχουμε τον Γρηγόρη Γεωργίου, ένα σεφ ο οποίος ασχολείται με τη μαγειρική για τα σκυλιά. Καλό απόγευμα, Γρηγόρη μου. Χαίρετε. Πες μας λίγα λόγια το τι σημαίνει ή τι είναι superfoods για τους σκύλους μας. Ακριβώς όπως συμβαίνει και με τους ανθρώπους που μπορεί τα τελευταία χρόνια να θεωρείται για μερικούς μόδα, εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος άρχισε να μορφώνεται, να ξυπνά να το πούμε. Το ίδιο ισχύει και για τα ζώα αφού μερικά από αυτά αποφασίσαμε να τα κάνουμε νοικόσιτα, να τα φέρουμε στο σπίτι μας. Άρα πρέπει να τους δώσουμε κάποιες τροφές, τις οποίες στη φύση τους θα τις έβρισκα. Όπως είναι ο κουρκουμάς, η σπιρουλίνα, η σπόρη τσία και άλλα πολλά, τα οποία μέχρι σήμερα δεν τα είχαμε στο διαιτολόγιο ούτε του σκύλου, ούτε σε εμάς. Mm-hmm. Απλά πρέπει να προσέξουμε τις δοσολογίες και μερικά από αυτά δεν είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τα ζώα. Για να πούμε έτσι συγκεκριμένα, Γρηγόρη μου, ας πούμε ανέφερες τον κουρκουμά. Ποιες είναι οι ιδιότητες του κουρκουμά και πού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον κουρκουμά στο φαγητό του σκύλου. Ο κουρκουμάς έχει ένα σημαντικό συστατικό που είναι η κουρκουμίνη, η οποία ευθύνεται για την καταπολέμηση των φλεγμόνων στις αρθρώσεις και πολλές έρευνες που έχουν γίνει σε πολλές χώρες, σε πολλά πανεπιστήμια, έχουν δείξει ότι βοηθάει στην καταπολέμηση του καρκίνου. Άρα έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και αντικαρκινικές. Είναι αντιφλεγμονώδη, ναι, και αντικαρκινικές. Επίσης αραιώνει το αίμα στο σκύλο, που έχει ως επακολούθον να μην έχουμε ποτέ θρόμβωση και να έχουμε καρδιακά επεισόδια, αλλά πάντοτε να προσέχουμε και να ζητούμε τη βοήθεια του κτηνιάτρου σε περίπτωση που παίρνει κάποια φαρμακευτική αγωγή ο σκύλος μας. Μάλιστα. Άλλο που έχω ακούσει, Γρηγόρη μου, είναι το λάδι γκαρίδας. Χρησιμοποιείται. Το λάδι γκαρίδας πλέον χρησιμοποιείται ευρέως στην κουζίνα για ανθρώπινη κατανάλωση. Εμείς το χρησιμοποιούμε στο σκύλο για... είναι σύμφωνα πάντα με μελέτες που έχουν γίνει σε πανεπιστήμια, είναι από τα πιο δυνατά αντιπαρασιτικά. Μάλιστα. Βοηθάει πολύ στην ενδυνάμωση του δέρματος και του τριχωτού. Άρα ένας σκύλος ο οποίος έχει δερματικές παθήσεις, συνιστούμε να χρησιμοποιούμε, ας πούμε. Ναι, και στο φαγητό του, αλλά και εξωτερική χρήση μπορούμε να το... Ας αναλυφθεί. Ναι, μπορούμε να το βάλουμε ακόμα καλύτερα να το σμίξουμε με τον κουρκουμά. Μάλιστα. Έχουμε πολύ δυνατά αποτελέσματα. Ωραία. Κάτι άλλο που μου έχεις αναφέρει, Γρηγόρη μου, είναι η σπιρουλίνα. Η σπιρουλίνα είναι το τρόφιμο που ίσως από όλα τα τρόφιμα που έχουμε στον πλανήτη έχει την υψηλότερη περιεκτικότητα πρωτεΐνης, έχει υψηλά επίπεδα σιδήρου. Λίγες περισσότερες υπερτροφές ποιες είναι να μας αναφέρεις και σε τι μορφή μπορώ να δώσω αυτές τις υπερτροφές στο σκύλο μου. Υπερτροφές στο εμπόριο βρίσκουμε πάρα πολλές. Αυτές που μέχρι στιγμής εγώ προσωπικά έχω ψάξει, έχω διαβάσει που μπορούμε να δώσουμε στο σκύλο μας που είναι ασφαλές, είναι η σπόρη τσία, η κανέλα και η λάνης, ο κουρκουμάς, η σπιρουλίνα, το γαϊδουράγκα, αυτό είναι πάρα πολλά, ο λιναρόσπορος και άλλα πολλά. Και σε τι μορφή μπορούμε να τα δώσουμε σε σκύλο μας? Τα περισσότερα υπάρχουν σε σκόνη, όμως, παράδειγμα, ο κουρκουμάς πρέπει να αναμειχθεί με λάδι καρύδας για να μπορεί να αφομοιωθεί από τον οργανισμό, διαφορετικά θα το αποβάλει όπως του το δώσουμε. Τα περισσότερα είναι σε σκόνη, αν έχουμε σοβαρό θέμα όμως, μπορούμε να τα δώσουμε και σε βάμμα. Αν θέλουμε να τα δώσουμε για να βοηθήσουμε κάποιες ασθένειες που μπορεί να έχει ο σκύλος μας, τα δίνουμε τότε σε βάμμα ή σε λάδι. Το είπα, Γρηγόρη μου, εσύ σαν
dog chef, κάτι πολύ πρωτότυπο για την Κύπρο μας. Πού χρησιμοποιείς αυτά τα superfoods ή σε ποιες τροφές τα βάζεις? Εμείς έχουμε φτιάξει βιολογικά μπισκότα με υπερτροφές, όπως παράδειγμα έχουμε κάνει μπισκότα με μπανάνα και σπόρους chia ή με κουρκούμα και ginger, σπιρουλίνα και πολλά άλλα. Mm-hmm. Και ο άλλος τρόπος που δίνουμε στους σκύλους τα superfoods είναι μέσα στο φαγητό τους, και καμιά φορά μερικές τροφές μπορείς να τους τις δώσουμε έτσι απλά σε σκόνη. Παράδειγμα στη γάτα αρέσει πολύ η σπιρουλίνα, όπως και στο σκύλο. Mm-hmm. Οι Κύπροι, οι συμπολίτες μας, είναι ανοιχτοί σε αυτήν την νέα ιδέα, να το πούμε, ή στον νέο τρόπο διατροφής για το σκύλο μας? Ήταν αυτό που με φόβιζε πάντα πριν να ξεκινήσω, πριν να κάνω αυτό το βήμα, αν θα ανταποκριθεί το κοινό της Κύπρου. Μπορώ να πω όμως ότι δικαιώθηκα. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Σε πολύ καλό δρόμο. Ωραία. Ναι. Και αυτή η ιδέα γενικά, Γρηγόρη μου, πώς σου ήρθε σε έναν το ενδιαφέρον να ασχοληθείς με αυτόν τον τομέα, δηλαδή να γίνεις ένα σεφ για τους σκύλους και να ασχολείσαι με αυτόν τον τομέα που είναι οι υπερτροφές και η καλή διατροφή για το σκύλο μας? Ο ένας λόγος είναι ότι εγώ σαν άνθρωπος ψαχνόμουν τα τελευταία χρόνια τι είναι πιο καλό για την υγεία μου, άρχισα να διαβάζω. Προσπαθούσα στο σπίτι μου να έχω τα πάντα από υπερτροφές και βιολογικά. Και μετά άρχισα να σκέφτομαι γιατί όχι και στα δύο κατοικίδια που έχω, αφού τα είχα δοκιμάσει και τους άρεσα, ξεκίνησα να το εφαρμόζω. Και ο δεύτερος λόγος ήταν επειδή οι φίλοι μου άρχισαν να μου ζητούν να φτιάχνω για εκείνους, και μετά σκέφτηκα γιατί να μην το κάνω επάγγελμα. Τώρα, Γρηγόρη μου, θέλω δύο λόγια από σένα προς τους τηλεθεατές μας, γιατί να επιλέξουν αυτή τη διατροφή. Εμείς κάνουμε κάτι πολύ απλό. Προσπαθούμε να φέρουμε το σκύλο κοντά στη φύση του, όσο πιο πολύ μπορούμε. Τον έχουμε στο σπίτι μας, αλλάξαμε τον τρόπο που συμπεριφέρεται, δεν καταφέραμε ποτέ, μα ποτέ, να αλλάξουμε τον DNA του λύκου όμως. Mm. Γι' αυτό του δίνουμε να φάει αυτό που πραγματικά θα έβρισκε στη φύση του. Να σε ευχαριστήσω, Γρηγόρη μου, που μας δέχτηκες σήμερα να εγώ μας ευχαριστώ. Δώσεις αυτές τις γνώσεις για μένα προσωπικά και για τον κόσμο που μας βλέπει. Να σας υπενθυμίσω, φίλοι μου, ότι μπορείτε να μας στείλετε τις απορίες και τους προβληματισμούς σας στη σελίδα του Follow στο Facebook, συνοδευόμενο και από ένα μικρό βιντεάκι ακόμη καλύτερα. Και μην ξεχνάτε, όπως πάντα, υιοθετήστε, υιοθετήστε, υιοθετήστε. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε και σήμερα. Εύχομαι να περάσατε καλά μαζί μας. Θα τα πούμε ξανά το άλλο Σαββατοκύριακο. Φιλάκια πολλά!